στην ΑΕΚ με Λάγκφορντ, Μαυροϊδή, Σάντρος, Γιαννόπουλο και Γιάνκοβιτς. Για να δούμε πώς θα το διαχειριστούν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι. Παιχνίδι του δικεφάλου, ο Λάγκφορντ προσποιείται. Θα σουτάρει για τρεις πόντους και θα τα καταφέρει. Ο Γιάνκοβιτς που είναι καλός σουτέρ. Αλλά στην επίθεση ακόμα και αυτοί δεν έχουν βρει το κατάλληλο timing να επιτεθούν. Το καλάθι από τον Δημήτρη Μαυροϊδή ανεβάζει το σκορ στο 5-2. Φορτος Άντρος από τα 6-75. Επιθετικό rebound και εύκολο τελείωμα από τον Γιάνκοβιτς. 7-2. Δεν ήταν καλό το σουτ από τον Σάντρος, αλλά το πεδίο βολής ήταν αρκετά μακριά. Ο πρώην αρχηγός του Ρεθύμνου θα σταθεί στον αέρα και θα εκτελέσει με πολύ ωραίο τρόπο ο διεθνής forward. Το πιστεύω πολύ, Θεοδωρό. Πολύ δύσκολο καλάθι. Το Γιάνκοβιτς ανανέωνε τη φάση και δίνει και πάλι στον Λάγκφορντ. Ο Λάγκφορντ πατάει με το γνωστό του τρόπο. Καλή άμυνα ο Χριστόδουλου εδώ, και αλλά, καλή άμυνα, είναι, αλλά είναι μερικά καλάθια. Μιλάμε για τρομερό σκορέα. Ο Λάγκφορντ, ναι. Που είναι χωρίς Ρέι και Τσάλμερς η ΑΕΚ. Στέκεται στον αέρα ο Λάγκφορντ και ευτοχή πήρε μπρος με 7 πόντους ο Αμερικανός. Λάγκφορντ. Το αναλαμβάνει ο Ραζής. Θα σουτάρει για 2 ο Λάγκφορντ. Αν δώσει στον Λάγκφορντ αυτό το ένα βήμα απόσταση, προσπαθεί να τρέξει το transition. Ο Λάγκφορντ κάνει την προσποίηση, φτάνει στο lay-up, goal foul από τον Keith Λάγκφορντ, πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. Όχι τίποτα άλλο, αλλά ξέρει και τα καλάθια από πέρσι, από τη θητεία του πράσινους, αλλά βέβαια έχει βομβαρδίσει όλα τα καλάθια της Ευρώπης ο Keith Λάγκφορντ, πρώην top scorer στην Ευρωλίγκα. Στην άλλη πλευρά για τον Γιάνκοβιτς γυρίζει μπάλα στον Σλότερ και τώρα και πάλι Γκίκας. Ωραία πολύ πάσα καλύτερο για τον Σλότερ από τον Γκίκο, ο οποίος έδωσε το κάτι παραπάνω στην ΑΕΚ, έδωσε μια ηρεμία στον Άσο, έχει βοηθήσει στη δημιουργία, προηγουμένως τροφοδότησε τον Λάγκφορντ, τώρα κανός Γκίκας για τον Ματσιούλης, στην άλλη πλευρά για τον Λάγκφορντ, μόνος του σαν πέναλτι, σουτάρει και φτωχή, 27-19, ο Ματσιούλης είδε αμέσως το μεγάλο σκόρερ. Τι ήθελε μέσα στο γήπεδο. Στους 50 πόντους στην Παντήρμα και ο Ματσιούλης σκοράρει για το συν 10 για πρώτη φορά. Η ΑΕΚ η οποία προτιμά να σουτάρει για 3 και είναι καλό σούτ από τον πρώην παίκτη του Προμηθέα. 32-22 απάντηση δηλαδή στο τρίποντο του Φράνκα. Όσο καλύτερα γίνεται και να πάρει την πρόκριση χωρίς δύο βασικά όπλα, ενώ ο Κακλαμανάκης θα πατήσει γερά και θα τελειώσει τη φάση με goal foul. Καθιερώθηκε στο Λαύριο Πυριόπουλος. Σκρινάρει ο Κακλαμανάκης. Δεν βυθίζεται στο καλάθι. Προτιμά να δώσει τον Χρυσικόπουλο που σουτάρει για 3 και δικαιώνεται. 37-28. Ο Ζιάγκος έξαλλος στον πάγκο του. Καινούργια επίθεση για την ΑΕΚ. Συνεργασία με τον Ματσιούλης. Θέλει να φτάσει μέχρι το lay-up. Τα καταφέρνει ο Λιθουανός. 39-38 από τον Γιώνας Ματσιούλης. Σάντρος για τον Σλότερ. Ήταν χαμηλά, προσποιείται. Γυρίζει το κορμί του από την άλλη πλευρά και τα καταφέρνει για το 41-38. 41-42. Λάγκφορντ θα πασάρει για τον Σλότερ. Κάθομαι από τον Αμερικανό. 43-42. Ο Σλότερ ο οποίος έχει πάρει μπάλες. Τεχνική λίγο υστερή νομίζω. Ο Χριστοδούλου. Λάγκφορντ φτάνει στο lay-up και τα καταφέρνει. Εάν πατήσει εκεί ο Αμερικανός, δύσκολα κόβεται. 45-42 στο συν 3 η ΑΕΚ. Οι φίλοι της φωνάζουν 6 πόντους. Γιαννόπουλος για τον Λάγκφορντ. Βγαίνει από τα σκριν και εκτελεί. Και εκτελεί με υποδειγματικό τρόπο Keith Λάγκφορντ. 48-42 με δικούς του συνεχόμενους πόντους η ΑΕΚ. Ματσιούλης φτάνει μέχρι μέσα. Goal foul. Είχε ξεκινήσει η προσπάθειά του. Δέχτηκε ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Τελείωσε τη φάση. Αποτελεσματικά για το συν 8, 50-42. Από εκεί που το Ρέθυμνο είχε προηγηθεί με ένα πόντο, 42-41. Θυμάμαι ένα παιχνίδι του πέρσι με τον Παναθηναϊκό στη Βιτόρια. Είχε σκοράρει 33, αλλά η ομάδα του είχε χάσει από τον Βάσκο. Τώρα ο Λάγκφορντ συνεχίζει, 52-42. Βέβαια άλλα τα μεγέθη. Κλεισμό, ο Χρυσικόπουλος δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Κακλαμανέκης. Αποστάρει τον Χάρης, θέλει να φτάσει μέχρι μέσα, καλάθι, φωνάζει και για φάουλ ο πρώην παίκτης του Λαβρίου, 57-46, βέβαια, Κακλαμανάκης, στην άλλη πλευρά, ο Τολιόπουλος σουτάρει για 3 και φτωχή,
και δικαιώνεται για την προσπάθειά του. Δύο συνεχόμενα. Ο Τολιόπουλος θα σουτάρει ξανά από μακριά και τώρα θα το βάλει. 63-48 από τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος έχει αυτό το όπλο που λέγεται τρίποντο. Φτάσαμε στο πικ εν ρολ. Ο Σάντρος έξω για τον Λίνο Χρυσικόπουλο. Από την κορυφή του τριπόντου έρχεται να σπρώξει τον αντίπαλό του Ματσούλης, να κερδίσει το rebound και να τελειώσει και τη φάση. Rebound. Δεν καταγράφεται η στατιστική. Δύο assist και δύο τάπες. Ωραία η ενέργεια από τον Κακλαμανάκη που τελειώνει τη φάση. Ωραία η assist του Γκίκα. Και